Η Ελένη έχει τη φήμη του δύσκολου συνεργάτη. Είναι τελικά? Δεν είναι αυστηρή. Είναι απαιτητική. Η Ελένη, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, βλέπει το λάθος πριν το κάνεις, βλέπει το λάθος όταν ξεκινάει να γίνεται. Οπότε αυτό που κάποιος λέει, έλα μωρέ, παραξενιά. Γιατί δεν το θέλει έτσι τώρα και το θέλει αλλιώς? Έχει λόγο που το λέει. Έβλεπα τις προάλλες μια κουβέντα που είχατε με την Ελένη που έλεγε ότι όσοι έφυγαν είχαν μια πικρία. Αν σου πω ότι δεν έχω ιδέα για ποιον πήγαινε αυτό. Καταλαβαίνω όμως τι εννοούσε, επειδή προσπάθησα να μπω λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων. Φαντάζομαι ότι όταν έχεις δουλέψει με την Ελένη, άμα φύγεις και δεν είναι δική σου απόφαση, είναι σαν να αισθάνεσαι ότι είσαι στην κορφή του Everest και πέφτεις. Με τον Γρηγόρη Κουντάρα, που είναι στην επόμενη εκπομπή, μιλάνε η Ελένη και όταν τελειώνει η μία και ξεκινάει ο άλλος? Επειδή η Ελένη πάντα μένει στο στούντιο, συνήθως με τον καλεσμένο που, όπως ξέρεις, είναι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πάντα, οπότε εκείνη την ώρα έχει ήδη ξεκινήσει ο Γρηγόρης. Δεν μιλάνε γιατί είναι στον αέρα. Γιώργος Λιάγκας, σου λείπει φέτος από την τηλεόραση? Περίεργο κεφάλαιο μου ανοίγεις. Δεν συμφωνώ με το είδος δημοσιογραφίας που κάνει. Εμένα δεν. Δηλαδή, τα ρεπορτάζ του και οι συνεντεύξεις του ποτέ δεν μου άρεσαν, σαν τηλεθεάτρια. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Είναι σχεδόν μαζοχιστικό, μάλλον. Βγάλτε το Λιάγκα. Γρηγόρη Αρναούτογλου. Αν κρίνω από τη μαμά μου, δηλαδή, που είναι φανατική έτσι τηλεθεάτρια, λείπει στον κόσμο και εκείνος. Ας πούμε το Nomads. Σε αυτό το project δεν μου λείπει. Μ' αρέσει ο Σάβας τώρα. Εμένα μ' αρέσει ο Σάβας. Δούκισα νομικού, σου λείπει? Έχει κάτσει με το παιδί της. Καλά κάνει. Θα ήθελα να την ξαναδώ, αλλά σε κάτι αντίστοιχο όπως της είχα πει και τότε και είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Σε κάτι πάνω της. Δηλαδή σε κάτι για τη μόδα, σε κάτι δεν ξέρω, για έτσι, τύπου σαν το Next Top Model. Είναι αλήθεια ότι με τον Νικόλα γνωριστήκατε στη δουλειά? Είσαι διαβασμένος, ναι. Το κρύβαμε στην αρχή από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έχει τύχει να σας πιάσουν ποτέ, ας πούμε, έτσι στο γραφείο, σε τρυφερό τετα τετ? Έχει τύχει. έχει τύχει. Πού? Και στο γραφείο το δικό μου και στο γραφείο το δικό του. Γενικώς είχε τύχει, γιατί ήμασταν πολύ ερωτευμένοι και δεν κρατιόμασταν. Δηλαδή, ήμασταν συνέχεια. Κάναμε επισκέψεις ένα στον άλλο και στον εκτυπωτή. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε φιληθεί σε όλο το κτίριο των εκδόσεων Λιμπέρι. Ζητάω συγγνώμη από τους συναδέλφους. Υπάρχει περίπτωση να έχει καταγράψει, ας πούμε, και η κάμερα του ασανσέρ κάποιο φιλί σας? Έχουν κάμερα στα ασανσέρ? Δεν το ξέρω. Όχι. Θα κατέγραφε. Ζεστά στιγμιότυπα. Στον Νικόλα, πώς ανακοίνωσες ότι είσαι έγκυος? Πήγαμε ένα βόλτα στο Φλίσβο, εκεί που μένουμε, στο παλιό Φάληρο, και μου λέει, φαντάζομαι δεν θες να φας καλαμπόκι, εσύ κάνεις δίαιτα. Και του λέω, όχι, θα φάω, γιατί για λίγο καιρό δεν θα κάνω πια δίαιτα. Τι εννοείς? Έχω ένα μυστικό. Ερωτική διάθεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει? Σε θεωρούν ότι είσαι η μάνα γη εκείνη τη στιγμή που κυοφορείς το θείο βρέφος. Οπότε δεν νομίζω ότι πολλοί άντρες, τουλάχιστον δεν ξέρω, ο δικός μου είναι στην κατηγορία που ήθελε έτσι να με χαϊδεύει, να μου φτιάχνει ένα τσάι. Πολύ ωραία μας τα πήγαινε. Πολύ ωραία.